Νέες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble επιβεβαιώνουν την παλιά υποψία των πλανητολόγων για το υγρό εσωτερικό του Γανιμίδη, αναφέρει η διεθνής ερευνητική ομάδα στο Journal of Geophysical Research. Ο Γανιμίδης έρχεται έτσι να προσθεθεί στη λίστα των δορυφόρων που κρύβουν υπόγειους ωκεανούς, μαζί με την Ευρώπη του Δία και δύο φεγγάρια του Κρόνου, τον Εγκέλαδο και τον Τιτάνα, και είναι η καλύτερη γνωστή στόχη για την αναζήτηση ζωής. Ο Γανιμίδης όμως έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, διότι πιστεύουν πως διαθέτει έναν τεράστιο ωκεανό κατά από την παγωμένη επιφάνειά του και μάλιστα το νερό δεν παγώνει ποτέ λόγω της κίνησης των κυμάτων. Σε περίπτωση που αποδειχτεί η υπόθεση, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για την ύπαρξη μορφών ζωής, διότι έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα και στον πλανήτη μας, οργανισμοί που δεν βλέπουν τον ήλιο. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και το γεγονός ότι ο Γανιμίδης είναι ο μοναδικός δορυφόρος που διαθέτει δικό του μαγνητικό πεδίο χάρη στο μεταλλικό πυρήνα του, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως ενισχύει τις πιθανότητες για ζωή, διότι παρέχει ένα ακόμα δίχτυ προστασίας. Το διαστημόπλοιο Voyager 1 πλησίασε το 1979 το Γανιμίδη σε απόσταση 130.000 χιλιόμετρων, ενώ το Voyager 2 τον πλησίασε σε απόσταση 62.000 χιλιόμετρων. Οι φωτογραφίες που έλαβαν δείχνουν ότι ο Γανιμίδης έχει επιφάνεια παρόμοια με εκείνη της Σελήνης, αφού καλύπτεται από θάλασσες, κρατήρες και όροι. Στην επιφάνειά του διακρίνονται φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από λεπτό στρώμα πάγου. Το διαστημόπλοιο Γαλιλαίος πλησίασε το Γανιμίδη στις 27 Αυγούστου 1996 και μεταξύ των άλλων διαπίστωσε πρώτο ότι διαθέτει μαγνητικό πεδίο, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτει ένα πυρήνα σιδήρου, ενώ στην ατμόσφαιρά του έχουν εντοπιστεί ίχνη οξυγόνου. 42 έτη μετά, στις 7 Ιουνίου 2021, το διαστημόπλαιο της NASA Juno πέταξε πιο κοντά στο παγωμένο φεγγάρι του πλανήτη Δία από οποιοδήποτε άλλο διαστημόπλαιο, εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Λιγότερο από μια μέρα μετά, το Juno έκανε την 34η πτήση του στον Δία, κινούμενο πάνω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη, από τον έναν πόλο στον άλλο σε λιγότερο από 3 ώρες. Ο Γανιμίδης τραβάει τα βλέμματα πάνω του για διαφορετικούς λόγους. Καταρχήν είναι ο πιο ογκώδης, φωτεινός και μεγαλύτερος φυσικός δορυφόρος του πλανήτη Δία, αλλά και του ηλιακού συστήματος, με διάμετρο 5.268 χιλιόμετρα. Οι πρώτες υποψίες για το Γανιμίδη χρονολογούνται στην εποχή που οι αστρονόμοι πρωτοείδαν τη λεία λευκή επιφάνεια του δορυφόρου. Η ομαλότητα του φλοιού και η απουσία κρατήρων μαρτυρούν ότι κάποια υπόγεια δύναμη πρέπει να ανανεώνει την επιφάνεια του φεγγαριού. Οι πρώτες άμεσες ενδείξεις ήρθαν το 2002, όταν η αποστολή Γαλιλαίο της NASA χαρτογράφησε για πρώτη φορά το μαγνητικό πεδίο του δορυφόρου. Οι μετρήσεις όμως δεν ήταν επαρκείς για να επιβεβαιωθεί η θεωρία. Επειδή ήθιστε στην αστρονομία αντί του ονόματος του δορυφόρου να χρησιμοποιεί το αύξον αριθμό σε κάστου, κατά σειρά απόστασης από τον πλανήτη, ο Γανιμίδης συμβολίζεται με το λατινικό αριθμό 3 και καλείται τρίτος δορυφόρος του Δία, αν και στην πραγματικότητα είναι ο τέταρτος στη σειρά. Ολοκληρώνοντας μια περιστροφή σε περίπου 7 ημέρες, ο Γανιμίδης συμμετέχει σε μια τροχιακή απήχηση 1:2:4 με τα φεγγάρια Ευρώπη και Ιώ αντίστοιχα. Προηγούμενες έρευνες είχαν προσφέρει λίγα στοιχεία για το Γανιμίδη, το μεγαλύτερο φεγγάρι στο ηλιακό σύστημα, που περιλαμβάνει περισσότερο νερό από όλους τους ωκεανούς της Γης. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές που το νερό στην επιφάνεια είναι στερεό. Το νερό πιθανόν να βρίσκεται περίπου 100 μίλια κάτω από την κρούστα. Πρόσφατα, όταν το τηλεσκόπιο Hubble στράφηκε προς το Γανιμίδη, αποθανάτιζε μπλε ζώνες φωτός να περιβάλλουν το Γανιμίδη, κάτι σαν αυτό που γνωρίζουμε στη γη ως Βόρειος Έλλας, πράγμα που σημαίνει ότι ο δορυφόρος έχει το δικό του προσωπικό μαγνητικό πεδίο. Το γεγονός αυτό τον κάνει μοναδικό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δορυφόρους του ηλιακού συστήματος. Μια πληροφορία που έρχεται από τη δεκαετία του 60 και σχετίζεται με το εσωτερικό του δορυφόρου υποδηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μέσα του νερό και μάλιστα λατισμένο, θα λέγαμε σαν θαλασσινό νερό, πολύ περισσότερο από όλους τους ωκεανούς της Γης. Του χρόνου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα εκτοξεύσει την αποστολή JUICE, που θα κάνει αλλεπάλληλες προσεγγίσεις σε 3 μεγάλα φεγγάρια του Δία, προτού τεθεί σε τροχιά γύρω από το Γανιμίδη το 2032. Στο μεταξύ, μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, η NASA θα έχει εκτοξεύσει τη νέα αποστολή της Europa Clipper με προορισμό το δορυφόρο Ευρώπη, που διαθέτει ένα τεράστιο υπόγειο ωκεανό με πιθανή παρουσία ζωής.
Το βίντεο διάρκειας 3,5 λεπτών ξεκινά με την προσέγγιση του Τζούνο στο Γανιμίδη, παρουσιάζοντας αρκετές από τις σκοτεινές και φωτεινές περιοχές του δορυφόρου αυτού, καθώς και τον κρατήρα Τρός, ένας από τους μεγαλύτερους και τους πιο λαμπερούς του δορυφόρου. Χρειάζονται σχεδόν 15 ώρες προκειμένου το Τζούνο να διανύσει 1,18 εκατομμύρια χιλιόμετρα μεταξύ του Γανιμίδη και του Δία. Καθώς πλησιάζει στον πλανήτη, το διαστημόπλοιο επιταχύνει προωθούμενο από την ισχυρή βαρύτητα του Δία, που είναι 20.000 φορές πιο ισχυρή από τη Γη, αναπτύσσοντας ταχύτητα 210.000 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο παράξενο όμως πάνω στο Γανιμίδη είναι ότι έχουν ανοιχνευτεί κάτι σαν δομές, ειδικότερα μία που θυμίζει έναν μεγάλο μαύρο θόλο, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να αντανακλά το φως του ήλιου. Χώρια το γεγονός ότι δεν φαίνεται να έχει κοινά στοιχεία με τους υπόλοιπους κρατήρες, σε περίπτωση που κάποιος ισχυριστεί ότι μπορεί να είναι ένας τέτοιος. Διαφέρει και ως προς τις καμπύλες, αλλά και ως προς τη σκίασή του. Πάντως, σύμφωνα με την dailystar.co.uk, η NASA ονομάζει το μαύρο θόλο ως κρατήρα Κενσού. Όλα αυτά τα ευρήματα έχουν αρχίσει και κινούν υποψίες ότι κάτι τρέχει με το φυσικό δορυφόρο του πλανήτη Δία. Λόγω της αλληλεπίδρασης του μαγνητικού πεδίου του Γανιμίδη με το πανίσχυρο μαγνητικό πεδίο του Δία, το διπλό σέλας μετακινείται διαρκώς πάνω-κάτω. Οι παρατηρήσεις του Χάμπλ δείχνουν όμως ότι η ταλάντωση αυτή μετριάζεται από έναν τρίτο μαγνητικό πεδίο, το οποίο προκαλείται από την επίδραση του πεδίου του Δία στο θαλασσινό αγώγημο νερό ενός υπόγειου ωκεανού. Λόγω του μαγνητικού πεδίου του ωκεανού, η ταλάντωση του διπλού σέλατος προορίζεται από τις 6 έως τις 2 μοίρες, αναφέρουν οι ερευνητές. Εκτιμούν ότι ο κρυμμένος ωκεανός είναι αχανής, με βάθος 60 χιλιόμετρων. Θα είναι πάντως δύσκολο να ξερευνηθεί άμεσα, καθώς όπως λένε κρύβεται κάτω από 150 χιλιόμετρα πάγου. Όπως μεταδίδεται η προσέγγιση ενός νέου σκάφους, επέτρεψε τη συλλογή νέων πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων, όπως μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου του Γανιμίδη, καθώς και του φλοιού του. Η φωτογράφηση έγινε με την υψηλής ανάλυσης κάμερα JunoCam του σκάφους. Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στη NASA δύο νέες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρεια κρατήρες και πιθανά τεκτονικά ρήγματα. Ένα άλλο όμως μυστήριο σχετίζεται με τη θερμοκρασία του Γανιμίδη, αλλά και των υπόλοιπων δορυφόρων του Δία. Δεδομένης της απόστασης που έχουν από τον ήλιο, οι δορυφόροι του Δία θα έπρεπε να είναι πιο κρύοι. Μέχρι τώρα υποθέταμε πως η επιπλέον θερμότητα προέρχεται από τον ίδιο τον Δία. Αλλά τώρα υπάρχει μια νέα υπόθεση και λέει πως οι δορυφόροι θερμαίνουν ο ένας τον άλλο. Ο Δίας λόγω του μεγέθους του αλληλεπιδρά βαρυτικά με τους δορυφόρους και παράγει θερμότητα, τη λεγόμενη παλιρροϊκή θέρμανση. Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Geophysical Research Letters, εξετάζει αυτού του είδους τη θέρμανση, αλλά μεταξύ των δορυφόρων, βρίσκοντας πως οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις τους είναι αρκετές για να παράγουν περισσότερη παλιρροϊκή θέρμανση από τον ίδιο το Δία. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι που είναι εντελώς δωρεάν για σας. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε υπέροχα!